Γιάννης Κουρμούλης, εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης των Σωματείων. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα για διακοπή ρεύματος, η οποία έγινε παραμονή Χριστουγέννων σε οικογένεια με μικρό παιδί. Για ένα χρέος, η οικογένεια ήταν ενταγμένη στο κοινωνικό τιμολόγιο, για ένα χρέος το οποίο εξυπηρετούνταν. Και τέλος πάντων, με την αλλαγή των κριτηρίων από πλευράς του κοινωνικού τιμολογίου, βρεθήκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων. Είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας, ειδικά αυτές τις χρονιάρες μέρες, να συμβαίνουν διακοπές ρεύματος και μάλιστα με μικρά παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη και για τηλεκπαίδευση, αλλά και τις ανάγκες που έχουν όλοι οι άνθρωποι για θέρμανση. Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα οι οικογένειες να μένουν στο σκοτάδι και στο κρύο, έτσι, για χρέη προς τη ΔΕΗ. Αυτή η περιβόητη εξυγίανση και η θετική αξιολόγηση από τους οικονομικούς οίκους γίνεται στην πλάτη των εργαζομένων, στην πλάτη των λαϊκών οικογενειών. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τα σωματεία των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης, για να υπερασπίσουμε τη συναδέλφισσα και για να απαιτήσουμε το ρεύμα να επανασυνδεθεί και επιπλέον, πέρα από το συγκεκριμένο κατάστημα της ΔΕΗ, από την κυβέρνηση να μην γίνονται διακοπές ρεύματος την εποχή αυτή τη δύσκολη.